Μαρία Γουμενοπούλου. Ένα τσαμπί στα φίλη. Μια φορά και έναν καιρό, στα πολύ παλιά χρόνια, υπήρχε ένα μικρό χωριό που το λέγανε Αγαθοχώρι. Στο Αγαθοχώρι όλοι οι άνθρωποι ήταν καλοί και αγαπούσαν πολύ ο ένας τον άλλο. Είχε από όλα τα καλά το Αγαθοχώρι, εκτός από αμπέλια και κλιματαριές. Σταφύλια δεν είχαν δει ποτέ στα μάτια τους οι αγαθοχωρίτες και κρασάκι που γίνεται από τα σταφύλια δεν είχαν ποτέ στους πιει. Μια μέρα ένας γέρος που πήγαινε με το γαϊδουράκι του σε ένα άλλο χωριό έφερε γυρίζοντας μια μικρή ρίζα κλιματαριά και τη φύτεψε στην αυλή του. Η κλιματαριά μεγάλωσε και όταν ήρθε ο Αύγουστος είχε κιόλας έτοιμο το πρώτο τσαμπί σταφύλι. Το έκοψε γεμάτος χαρά ο καλός αγαθοχωρίτης, το πλύνε στη βρυσούλα του, αλλά πριν το φάει σκέφτηκε. «Δεν είναι κρίμα να το φάω μοναχός μου, ενώ μπορώ να καλέσω και το γείτονά μου να το φάμε μαζί». Μια και δυο πλησίασε το φράχτη και φώναξε. «Γείτονα, έλα να φάμε μαζί το σταφύλι μου». Ήρθε ο γείτονας χαρούμενος μαζί με τη γυναίκα του, αλλά πριν αρχίσουν να το τρώνε, είπε η καλή γυναίκα. «Τι κρίμα να το φάμε μόνοι μας, αφού μπορούμε να καλέσουμε και τους άλλους μας γειτόνους που έχουν και μικρό παιδί». Ήρθαν λοιπόν και οι γείτονες οι άλλοι με το παιδί. Εκείνοι με τη σειρά τους σκέφτηκαν τους δικούς τους γείτονες που είχαν μάλιστα τρία παιδιά, ήρθαν και εκείνοι με τα τρία παιδιά. Εκείνα κάλεσαν άλλους, οι άλλοι άλλους και έτσι σιγά σιγά η αυλή του καλού αγαθοχωρίτη γέμισε ανθρώπους και παιδιά. Όταν άρχισε η μοιρασιά ήταν τόσοι πολλοί άνθρωποι μαζεμένοι όσες και οι ρόγες του σταφυλιού. Έτσι θα έπαιρνε ο καθένας από μια ρόγα μονάχα. Μόλις όμως έκοψε ο γέρος την πρώτη για να τη δώσει στον καλό του γείτονα, αμέσως η ρόγα μεταμορφώθηκε σε ολόκληρο τσαμπί. Έκοψε τη δεύτερη και εκείνη το ίδιο. Χαρές που κάνανε οι αγαθοχωρίτες και η τρίτη και η τέταρτη έγιναν και αυτές με τη σειρά τους μεγάλα ωραία τσαμπιά. Ξετρελαμένοι από χαρά οι χωρικοί έπαιρναν ο καθένας το τσαμπί του και έφευγαν ευχαριστημένοι. Όταν και η τελευταία ρόγα που κράτησε ο γέρος για τον εαυτό του έγινε και αυτή με τη σειρά της μεγάλο και όμορφο τσαμπί, ο γέρος σκέφτηκε «Καλύτερα να μην το φάω, να το κάνω κρασάκι». Το έστεψε λοιπόν καλά-καλά, έβγαλε ζουμί όσο χωράει ένα ποτήρι, το έβαλε ύστερα σε ένα μικρό-μικρό βαρελάκι και περίμενε. Όταν πέρασαν οι μέρες και το κρασί ήταν έτοιμο, φώναξε πάλι το γείτονά του να το πιούνε μαζί. Εκείνος θυμήθηκε το δικό του γείτονα και τον κάλεσε. Αυτός κάλεσε έναν άλλο, ο άλλος άλλον και σιγά σιγά μαζευτήκαν πάλι όλοι οι αγαθοχωρίτες στην αυλή του καλού γέρου για να δοκιμάσουν το κρασάκι του. Όμως έγινε και πάλι το ίδιο παράξενο πράγμα που είχε γίνει με τις ρόγες του σταφυλιού. Το βαρελάκι δεν άδειαζε όσο κι αν έπιναν. Έπιναν και αυτό ήταν πάντα γεμάτο. Ήταν η ευλογία του Θεού, είχε πει ο καλός γέροντας. Και ήθελε με αυτό ο Θεός να τους δείξει ότι όποιος μοιράζεται με άλλους τα καλά που έχει, αυτά δεν λιγοστεύουν, αλλά όλο και πιο πολλά γίνονται. Από τότε το βαρελάκι με το γλυκό κρασί στο αγαθοχώρι είναι πάντα γεμάτο. Όποιος θέλει, πάει, πίνει και είναι τόσο γλυκό όσο κανένα κρασί σε όλο τον κόσμο. Φίλοι, φίλοι, καριοφίλοι, σαν οι ανθρώπινοι φίλοι, στην καρδιά τους και στα χείλη έχουν γλύκα πως τα φίλοι. Είναι πάντα ευτυχισμένοι, γελαστοί και ευλογημένοι. Φίλοι, φίλοι, καριοφίλοι, σαν οι ανθρώπινοι φίλοι.